Η Συμμαχία Ανατροπής αποτελείται από 7 ανακηρυγμένα κόμματα που ενώθηκαν σε ισότιμη βάση. Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, ΕΠΑΜ. Κίνημα Δικαιοσύνης. Μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών Κελδά. Ασπίδα Πολιτών Άμεση Δημοκρατία. Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, Δίκη. Εμπρός. Εμείς την ενότητα την κάναμε πράξη. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής. Ψήφισε σαν ολόκληρη Ελλάδα να κρέμεται από την ψήφο σου. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής για την Ελλάδα που μας αξίζει. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Είμαστε στην πραγματικότητα, στην τελική ευθεία. Και όλα τα κόμματα ανοίγουν τα χαρτιά τους για όλα τα βασικά θέματα της ατζέντας, διότι είναι κρίσιμο να μιλάμε και για τα προγράμματα των κομμάτων. Συνεπώς και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καλησπερίζω και καλωσορίζω στο στούντιο του Star. Από την Συμμαχία Ανατροπής, τον κύριο Φώτη Σπυρίδωνα Μαζαράκη, υποψήφιο βουλευτή στο νότιο τομέα της Αθήνας. Γεια σας κύριε Μαζαράκη. Γεια σας κύριε Γεννίδη. Αυτά τα τρεις είναι οι βασικές μας θεματικές ενότητες: οικονομία, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και εγκληματικότητα. Να ξεκινήσω κατά σειρά από τον κύριο Μαζαράκη, από την Συμμαχία Ανατροπής, διότι οι προκλήσεις στο οικονομικό πεδίο είναι πάρα πολλές. Οπότε, ποια είναι η προγραμματική πρόταση του κόμματός σας για την επόμενη τετραετία? Κύριε Ευγενίδη, αν κανείς νοερά κλείσει τα μάτια και δεν έχει αίσθηση της εικόνας, μπορεί να μεταφερθεί και να νομίζει ότι γίνονται εκλογές το 1996, το 2000 ή και παλαιότερα. Κανένα από τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού δεν έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να υλοποιήσει όλες αυτές τις προεκλογικές εξαγγελίες, όλη αυτή την παροχολογία η οποία όσο πλησιάζουμε στη μέρα των εκλογών αυξάνει, για έναν απλό και μοναδικό λόγο. Διότι όλα είναι εξαρτημένα και υποχρεωμένα να υπηρετήσουν ένα μνημονιακό καθεστώς, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί παράνομα, με αντισυνταγματικό και ποινικά κολάσιμο τρόπο, με πράξεις εσχάτης προδοσίας, από το 2010 με τα τρία μνημόνια τα οποία όλοι μας γνωρίζουμε, και άρα όλες οι υποχρεώσεις του μνημονιακού αυτού καθεστώτος, των μνημονιακών αυτών υποχρεώσεων, όποιο κόμμα και να εκλεγεί, θα πρέπει να υλοποιηθούν απαρέγκλητα. Τώρα, τα χαρτζιλίκια τα οποία μοιράζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την τελευταία στιγμή, ή οι αυξήσεις οι οποίες θα προβεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε μισθούς τους οποίους δεν είχε κάνει όταν ήταν κυβέρνηση, απλώς πρόκειται για ένα χονδροειδέστατο ψέμα, είναι ένα ψευδές αφήγημα το ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, διότι το υπερταμείο συνεχίζει να υπάρχει, περνάει όλη η δημόσια περιουσία εκεί και την ξεπουλάνε, το υπερταμείο διοικείται από τους δανειστές, τα έσοδα πάλι τα έχει η ΑΕΔΕ, η οποία πάλι διοικείται από τους δανειστές, άρα δεν νοείται πώς μπορείς να κάνεις εσωτερική οικονομική πολιτική αν δεν ανακτήσεις πρώτα απ' όλα τη δημοσιονομική σου και νομισματική σου κυριαρχία, μάλιστα, έτσι ώστε να μπορέσεις να υλοποιήσεις αυτά τα οποία λες. Σας λέω μόνο και κλείνω με αυτό. Με μια γραμμή, παρακαλώ. Ναι, ότι η ανοιχτή επιστολή που έστειλε ο κύριος Παπαδόπουλος ανεβάζει αυτή τη στιγμή το χρέος από τα στοιχεία της Ελστάτ σε 400 δισεκατομμύρια ευρώ, αν έρχεται το κρατικό χρέος με 356 το δημόσιο. Αυτό, να ολοκληρώσω, αυτό σημαίνει ότι το κράτος δανείζεται από γενικούς φορείς της κυβέρνησης, από τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, για να κάνει αυτή την παροχολογία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε ευθύς αμέσως στη δεύτερη θεματική μας ενότητα, που είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Ζητώ να είμαστε όσο πιο κωδικοί γίνεται και για λόγους ισότητας μεταξύ όλων. Ξεκινώ και πάλι από τον κύριο Μαζαράκη, όπως ξεκινήσαμε και νωρίτερα, με τα εξής δεδομένα, και τα λέω για όλους. Είμαστε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ σύνθετο. Η Ελλάδα έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, ποιο πρέπει να είναι κατά την κρίση σας, ποια πρέπει να είναι η βασική διπλωματική επιλογή που θα κάνει η χώρα μας την επόμενη τετραετία και ποιες πρέπει να είναι οι επιλογές και στο μέτωπο των εξοπλισμών? Κύριε Ευγενίδη, καταρχάς να πούμε ότι η Συμμαχία Ανατροπής αποτελεί ένα συνασπισμό κομμάτων στον οποίο ηγείται ο Δημήτρης Καζάκης, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, ενός από τα κόμματα στα οποία συμμετέχουν. Συμμετέχει επίσης το Κίνημα Δικαιοσύνης, το Μαζί, το Κελδά, η Ασπίδα Πολιτών, το Δίκη και το Εμπρός. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα,
θέτουμε καταρχάς υπόψη το εξής. Για να έχεις εξωτερική πολιτική ως χώρα, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις εσωτερική πολιτική. Να έχεις δηλαδή τη δυνατότητα της αυτονομίας να ενεργήσεις αυτά τα οποία μπορείς και θέλεις και επιλέγει κάθε φορά ο ελληνικός λαός μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία στο εσωτερικό. Η Ελλάδα είναι είναι μια δεδομένη κατάσταση παντού σε όλα τα διεθνή φόρουμ. Δηλαδή, πας ως χώρα και είσαι δεδομένος. Είσαι νατοϊκός, υπερασπίζεσαι τις νατοϊκές επιδιώξεις, άκρητα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος, τον οποίο τον κάνει η Δύση μέσω του αίματος του ουκρανικού λαού ενάντια στη Ρωσία. Μάλιστα. Και εμείς στέλνουμε όπλα, έτσι απογυμνώνουμε τα νησιά μας και στέλνουμε όπλα, στέλνουμε τα αντιεροπορικά μας συστήματα που είναι ρώσικα, τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Για να βοηθήσουμε τη Δύση απέναντι σε έναν επεκτατικό πόλεμο. Ακούστε να δείτε. Με μια γραμμή η Ελλάδα είναι ηθικό παγκόσμιο μέγεθος. Δεν μπορεί να σε έχει κανένας δεδομένο. Σεβόμαστε όλους τους λαούς και τις πατρίδες όλου του κόσμου, αλλά απαιτούμε τον ίδιο σεβασμό και εμείς από αυτούς. Πρέπει να κάνουμε συμφωνίες και να έχουμε μια τέτοια πολυσχηδή διεθνή Μάλιστα. εξωτερική πολιτική, τέτοια που να υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και μόνο με αυτό το κριτήριο. Ευχαριστώ, κύριε Μαζαράκη. Θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την σημερινή μας συζήτηση με την τρίτη θεματική ενότητα, η οποία έχει να κάνει με την ασφάλεια, με την εγκληματικότητα και με το ρόλο και της αστυνομίας ευρύτερα σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε ξεκινώ με τη σειρά που έχουμε χαράξει και πάλι από τον κύριο Μαζαράκη, από την Συμμαχία Ανατροπής. Κύριε Ευγενίδη, υπάρχει η κοινή εγκληματικότητα και η εγκληματικότητα του λευκού κολάρου. Η κοινή εγκληματικότητα σαν βασικό της αίτιο έχει τη φτώχεια, τους αποκλεισμούς, τις διακρίσεις. Η εγκληματικότητα του λευκού κολάρου είναι εκείνη η εγκληματική συμπεριφορά η οποία υποθάλπτεται από το ίδιο το πολιτικό σύστημα προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Και γίνομαι σαφής. Mm-hmm. Η θέσπιση ασυλιών, παραδείγματος χάρη, στα στελέχη των τραπεζών, τα οποία πουλάνε στα ξένα funds τα κόκκινα δάνεια στο 30% και συγχρόνως εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσα από το σχέδιο Ηρακλής την πληρωμή αυτών των δανείων, αν δεν τα πληρωθούν τα funds, γιατί χρειάζεται ειδική θέσπιση ασυλίας? Μήπως γιατί τα στελέχη αυτά ενεργούν έγκλημα κάνοντας αυτή την πράξη? Μήπως υλοποιούν απιστία απέναντι και στις ίδιες τις τράπεζες, αλλά και στον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει πληρώσει 2 και 3 φορές την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να γίνεται τώρα αυτή η δουλειά? Τα στελέχη του υπερταμείου που ξεπουλάνε όπου θέλουν, όποτε θέλουν και όσο θέλουν το δημόσιο πλούτο χωρίς να δίνουν και να λογοδοτούν πουθενά. Γιατί χρειάζονται ασυλία? Μήπως γιατί και αυτοί υλοποιούν εγκληματικές πράξεις και εγκληματικές ενέργειες? Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο το οποίο πρέπει να απασχολεί την κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι μέσα από την λειτουργία των θεσμών βρίσκονται στο απειρόβλητο. Το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί συνέβη το δυστύχημα στα Τέμπη και θρηνήσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι κυρίως νέα παιδιά? Πρώτον, διότι με νόμο διασπάστηκαν οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε 2 μέρη. Στα τρένα και στις υποδομές. Τα τρένα τα πούλησε το υπερταμείο όσο ήθελε, όποτε ήθελε, 45 εκατομμύρια ευρώ στους Ιταλούς και μείναν οι υποδομές στον ΟΣΕ, οι οποίες όμως απαγορεύεται βάσει των μνημονίων να επενδύσει έτσι ώστε να εξυγχρονίσει αυτές τις δομές. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμάς θα πρέπει να μας απασχολεί και αυτό το οποίο κυρίως απασχολεί τη Συμμαχία Ανατροπής είναι ότι εάν δεν υπάρξει μια συνολική λύση αποκατάστασης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, ανάκτησης της δημοσιονομικής κυριαρχίας της χώρας και κατάργησης όλων αυτών των νομοθετημάτων, μάλιστα, τα οποία ακριβώς φροντίζουν οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, έτσι παραδείγματος χάρη με την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ρεύματος, του νερού, όλων των βασικών υποδομών της χώρας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η εγκληματικότητα η οποία έχει μια ψεύτικη νομιμοφάνεια. Ευχαριστώ, κύριε Μαζαράκη. Ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση που είχαμε. Μια συζήτηση με την ετερογένεια των θέσεων των κομμάτων, η οποία είναι αναπόδραστη, ούτως ή άλλως στη δημοκρατική διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις. Εύχομαι σε όλους καλή προσωπική επιτυχία αρχικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο ΣΤΑΡ και στα κόμματά σας βεβαίως καλή επιτυχία. Κυριακή κοντή γιορτή άλλωστε. Και εσάς κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και καλή ψήφο.
ελπίζω πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσουμε 800 ευρώ το μήνα. Μας κάνει κριτική ότι δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και το ξέραμε. Όσοι είναι εμβολιασμένοι πάνε παντού. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι πάνε μόνο με τεστ. Πότε επιτέλους θα πεις φτάνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούσουμε μια μικρή κραυγή. Την κραυγή του στρατηγού ή του πολεμιστή που λέει στην ασκητική ο Γαδατζάκης. Η Συμμαχία Ανατροπής γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας για ενότητα. Για να χαμογελάσεις σε μια χώρα με πραγματική δημοκρατία. Να ζήσεις ελεύθερος από χρέη. Γίνονται όλα αυτά χωρίς την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας και την τιμωρία όλων των υπευθύνων. Όχι. Η επόμενη κίνηση είναι στα χέρια σου. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής για την Ελλάδα που μας αξίζει.